points in the game. That raw, shimmy, shimmy, y'all, breaking down the door. Tell somebody there's a body on the floor. Αυτό το πάθος για σπορ δεν το καταλαβαίνουμε όλοι. Εμείς το καταλαβαίνουμε. Έχουμε το ίδιο πάθος. Intersport. Καλησπέρα από το Μελίδη, όπου θα πλαίσια του Μπασκετάκι Cup. Οι Mad Frogs με τα λευκά υποδέχονται τα πιστόλια, το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε. Οι Mad Frogs ξεκινούν με Μανολόπουλο, Κοντονίκα που πήρε και το rebound. Κατσαρό, Λασαρίδη, Νεκτάριο και Γιώργο Σαΐνη. Τα πιστόλια ξεκινούν με το 20, το 17, το 3 και το 4. Σιγά σιγά θα τα μάθουμε και τα ονόματα. Θα είναι στο πρώτο σούτι για την πρώτη φορά στόχος στο λιμπάντο Κοντονίκα με το 0, με τη λευκή φανέλα. Έχει την μπάλα για το Μανολόπουλο. Θα το δει στο τρίποντο rebound από το 26 των πιστολιών, τον Λαβά. Ιωαννίδης που θα ευσοχίσει και στη βολή, 2-3 θα δώσει το προβάδισμα στα πιστόλια. Ο Κατσαρός που το πρώτη απειλή του χρόνου θα αστοχίσει πιστό ριμπάντο Μανολόπουλος. Θα πάρει το φάουλ από το 26. Κατσαρός μπαίνει προς τα μέσα, θα το χάσει. Με το νούμερο 3. Τα σε προσκήνιο. Το 17 αλλάζει την μπάλα με το 26 με ένα περίεργο τρόπο. Κάνει το drive. Μπάλα πάει έξω. 17 ο Βούλγαρη. Smart Frogs, το σκορ παραμένει 2-3. Ο Γρηγόρης ο Κατσαρός κατεβάζει την μπάλα. Λασαρίδης για 3, παλιά μου τέχνη κόκκινο. 5-3 για το Smart Frogs. Δεύτερο από το Νεκτάριο, στο πρώτο σουτ που πήρε. Κλέβει ο Κατσαρός, πολύ ωραία για τον Λασαρίδη στο fast break. Ο οποίος κάνει βήματα. Τα πιστόλια του Μαστίδιο με τον Βούλγαρη θα χάσει την μπάλα. Θα τη δουλέψει ο Σαΐνης.
Μανολόπουλος από την κορυφή για τρίτη φορά. 8-3. Κατσαρός. 22, 22, κάτω, κάτω, κάτω. Κατσαρός πάντα με την μπάλα από τη θέση playmaker. Βγαίνει ο Βλασταρίδης εδώ δεξιά. Πάει να βάλει πλάτη, κλέβει το νούμερο 4, φτάνει στο layup και ευστοχή 8-5. Λασαρίδη περνάει προς τα μέσα, θα κοπεί θεαματικά από το 17. Θα πάρει τα βήματα, θα φτάσει στο αριστερό λεία, θα το χάσει στο εξαιρετικό ριμπάνο το 4 για το 26, ασίστ το 4 καλάθι για το νούμερο 26, το Λαβά. Μανολόπουλος απ' την άλλη. Κάνει το σούτ από το high post, θα εξορκίσει 10 υπότιτλο Mad Fox. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου το 3 θα εξορκίσει, αλλά θα πάρει το εξωτικό rebound και θα βρει στόχο ο Γιώργος ο Ντάσκαρης. Μείωσε στον πόντο 19. Μανολόπουλος Γεροσαήλ πάρει το φάουλ από το νούμερο 14 τον Δημήτρη τον Παπαγιονισίου. Έχουμε την πρώτη αλλαγή. Θα αποχωρήσει ο Κοντονίκας στο 0 για το Smart Drop. Θα περάσει με το 22 ο Βαγάσης. Βαδάσης, αδύνατη πλευρά. Μανολόπουλο, θα πάρει το διάδρομο, θα φτάσει στο καλάθι. 12-9 τα ημάτια, τα λέμε σε λίγο. 12-9 το σκορ. Κάτω τα ημάτια που πήραν τα πιστόλια. Ο Ιωαννίδης, στο 3, απέναντι στο Παπαδημησίου. Παπαγιονισίου με το 14 την μπάλα για τους Mad Frogs. Παπαγιονισίου, Δημήτρης, έχουμε αλλαγές. Αλλαγή, μάλλον μία. Θα φύγει ο Δημήτρης ο Παπαγιονισίου, θα μπει στο γήπεδο με το 13. Με το 28, ο Χρήσανθος από εμάς. Λασαρίδης για 3 άσχοχος αυτή τη φορά. Το rebound στο 3 θα φλέξει ο Μανολόπουλος ο Καθαρός. Φύγει στον ενθουσιασμό, θα μπερδευτεί ο Μανολόπουλος με τον Αδαμόπουλο που πέρασε και αυτό στη θέση του Σαΐνη πριν από λίγο. Ο Γιώργος Αδαμόπουλος, ο πρόεδρος των Mad Frogs. Για 2 έξοχος το 28. 12-11. 14. Καθαρό. Ο Λασαρίδη απέναντι στον Πεθάρο. Ο Μανόπουλος συμβαίνει, προσποιείται, δεν σουτάρει κανένα, πάει προς τα μέσα στη διοίκηση και κόβεται από το 17. Βάλα στο κέντρο εδώ στον Ιωαννίδη. Φέρνει από τα 5 μέτρα αυτός με ταμπλό, άστοχος, παίρνει όμως μαζεύει το μακρινό εξαιρετικό rebound για 3 άστοχα τα πιστόλια, στο rebound ο Καθαρός. Ο
αλλαγές, θα περάσει ο Γιάννης Απερδικομάτης με το 14, στη θέση του Μιχάλη του Μανολόπουλου. Ανέβηκαν κατηγορία. Ιωαννίδης, τον Παπαδιονυσί, τον Χάρη, τον Στάρι, τον Διατρής, το επιθετικό Βούλγαρης. Μπάλα για τους Frogs στην τελευταία επίθεση του πρώτου καλέτσου. Σαΐνι. Τέλος πρώτης περίοδου, βραχία κεφαλή για τους Mad Frogs, 12-11, τα λέμε σε λίγο. Επιστροφή για τη δεύτερη περίοδο εδώ στο Μενίδη, μπασκετάκι Cup, ένα αρτήριο παιχνίδι της σεζόν. Οι Mad Frogs μετά από 10 λεπτά αγώνα προηγούνται με 12-11 των πιστολιών. Ο Νεκτάριος ο Λαχαρίδης εδώ ατόξης, ο rebound ο Βούλγαρης των 17, για τον Χάρη Παπαδιονυσίου. Στην τελευταία του βρίσκεται εκεί ο Ιωαννίδης. Εδώ παρεμβολή του Γιώργου του Σαΐλη. Μπάλα με υπόλοιπο 13 δευτερολέπτων για τα πιστόλια. Για τρεις ο Ιωαννίδης, άστοχος, ο Βούλγαρης μαθαίνει. Απέναντι για τον Παπαδιονύση. Άστοχος, ο Βούλγαρης ξαναμαθεύει, έχει πάρει αρκετά rebound. Τώρα ωραία πάσα στο Παπαδιονυσίου, ασίστ το 17, καλάθι το 13, προβάδισμα για τα πιστόλια. Παπαδάσης, το Βούλγαρη, προσπαθεί να τον κοστάρει, του φέρνει την μπάλα.
προπίπτει σε παράβαση βημάτων. Θα λέμε σε λίγο. Μίλησα μετά το time, 12-15 τα πιστόλια. Αναφάρισες μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Έχουν πάρει την πρωτοπορία. Μανολόπουλος με τον Λόγια από τον Μαντρόμ. Θα πάρει την εσωτερική. Θα μειώσει στον πόντο. Βατράχων, Σαΐλης, Μανολόπουλος θα πάρει, θα πάρει το φάουλ από το 28, τον Κοσμά, το Χρύσανθο. Θα είναι το δεύτερο του φάουλ. Yeah.
Μάκαρης, στη συνέξη τα πιστόλια, φεύγει ο Σαΐνης, επιστρέφει ο Γρηγόρης, ο Κατσαρός, ο βασικός playmaker των τρελοβατράχων. Κατσαρός για τον Βλασαρίδη. Αριστερό βάσιμο τον Εκτάριο, το χάνει στο rebound ο Βούλγαρης, ο Ανίδης. Θα πάρει το φάουλ εκεί στην επαφή του Κατσαρού, προσπάθησε να τον σωματίσει. Θα επιστρέψει και ο Κοντονίκα στο σέντερ των γηπεδούχων, θα πάρει τη θέση του Βαδάση. Λασαρίδη προσπαθεί να βοηθάει στο Κοντονίκα, θα χάσει την μπάλα αυτού και θα επιστρέψει αμέσως ο Σαΐνης στη θέση του που νεκτάρει την Λασαρίδη. Βούλγαρης σου, λοιπόν το Κοντονίκας, θέλουμε κάτι λιγότερο από 5 λεπτά για το μήχρονο. Θα είναι εδώ στην κορυφή. Θα είναι για τον Αδαμόπουλο. Εκτάρει αυτό το rebound ο Ιωαννίδη. Λαβάς. Θα ασχοληθήσει ο Βούλγαρης άλλο ένα εξαιρετικό rebound, θα πασάρει στο Λαβά. Παπαδιονυσίου, Δημήτρης, τον Ιωαννίδη, airball, rebound ο Μονολόπουλος. Τον Αδαμόπουλο. Καθαρός, αυτό κάνει τον πάσιμο. Θα πάρει το φάουλ από το χτύπημα του Ιωαννίδη. Δύο βολές για τον Γρηγόρη Κατσαρό. Κατσαρό θα εξετήσει την πρώτη, θα μειώσει. 6-18-24. Πάλι για τη δεύτερη, η διαφορά θα πάει στους 5. Κατεβάζει την μπάλα ο Βούλγαρης για τον Ιωαννίδη. Παπαδιονυσίου. Για τον Ιωαννίδη θα πάρει το σκριν του Βούλγαρης, θα το πασάρει μετά το σκριν. Ωραίο το pick and roll που παίξανε, Ιωαννίδης με τον Βούλγαρη, καλάθι από τον Βούλγαρη και μια συμπληρωματική βολή. 19-26, θα είναι 7 τα πιστόλια. Στο χαμηλό φως, έτσι αυτός για τον Λασαρίδη. Κάνα την πλευρά για το Σαΐνη, παίρνει τα βήματα, σουτάρει, ασοχή. Ο Παπαδιονυσίου θα πιάσει την μπάλα, αλλά είχε πατήσει πρώτα την τελική γραμμή. 14 δευτερόλεπτα επίθεση μετά το time out για τους Μαρτσόπους. Επιστρέψαμε μετά το time out, έχουμε το out για τους Frogs με το Σαΐνη. Με λίγη τύχη, με λίγη δόση τύχη.
Κάκης, θα βρει στόχο ο Γρηγόρης Κατσαρός, το νούμερο 9 τον Ματ Φρόγκς. Γκάσκαρης. Περνάει μπάλα στο Βούλγαρη, στοχεί αυτός με το αριστερό, μαζεύει ο Σαΐνη. Κόβεται θεαματικά δεύτερο θεαματικό κόψιμο το Βούλγαρη στο παιχνίδι. Στα ίσα, πέναντι στον λίγο ψηλότερο του Κοντονίκα. Ιωαννίδης. Παπαδιονυσίου, ο Δημήτρης θα στοχεί στο τρίποντο, rebound το Παπαμόπουλο. Βλασαρίδης. Μιχτάριος, ο Βιεσουτάρι το σκέφτεται, πασάρι στο Σαΐνι, κόβει αυτό με τη ρακέτα, δεξί μπάσκι, ωραίο καλάθι του Γιώργου. Ο Ματ Φρόγκς πλησιάζει κι άλλο. Αναπήρησε το καλάθι και βγήκε έξω ο Βούλγαρη. Την άλλη πλευρά, πασάρι στον Τάσκαρη. Από κοντά αυτό θα προσπαθήσει. 23-28. Για τα πιστόλια που μετά τα πρώτα λεπτά της δεύτερης περίοδου έχουν πάρει ένα μικρό προβάδισμα και εύκολα ή δύσκολα το συντηρούν. Λασαρίδη. Περνάει πολύ ωραία στον Κοντονίκα. Θα πάρει το φάουλ αυτός από το Λαβάτο, τον Λαβάτο, 26. Θα γίνει και αλλαγή, στη θέση του Αδαμόπουλου θα περάσει ο Περδικομάτης, δύο βολές για τον Κώστα Κοντονίκα. Για το ημίχρονο Κοντονίκα στη στροφή, 24-28, έτσι θα κρυωθεί και ασίστ στον Νεκτάριο τον Βλασαρίδη για την προηγούμενη ενέργειά του. Ο Κοντονίκας βάθηκε τη δεύτερη στους τρεις πόντους, διαφορά στα επίπεδα της μιας κατοχής, δηλαδή τον Νότσο Βούλγαρη. Για τον Τάσκαρη, στο Πισμά, Στάρι αυτός, Στάρι, άσκοχος, το ριμπάντο πριν από μάτι, Σκαθαρός. Λασαρίδης απέναντι στον Σαΐνη. Λασαρίδης προσποιείται, Σαΐνης. Ρικομάτης, ο Νεκτάριος, άλλη μια πάσα, Σκαθαρό, έξω. Λασαρίδης πήρε στο σκόσου. Διεκδίκησε για τα 24. Ο Ρωμανός έκανε το σουτ λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, δεν βρήκε στόχο. Τελειώνει λοιπόν το πρώτο ημίχρονο με τα πιστόλια να προηγούνται να βρίσκονται στο συν 3-25-28. Στροφή λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Στη στροφή για το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Μανίδη, Μπασκετάκι Καπ. Τα πιστόλια προηγούνται με 3 πόντους του Μάρτ Ροκ. Βούλγαρης εδώ για τον Ιωαννίδη. Πάρει αυτό για 3. Στο εξωτικό ο Κοσμάς. Για τον Κάσκαρη, υπάρχει στο Παπαδιονυσίου, περνάει το Κοσμά, βρίσκεται στο διάδρομο, έκανε καλό τελείωμα. Κάσκαρη, τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης, Βούλγαρη δεν θα προλάβει, δεν πρόλαβε το 14 ο Βούλγαρη. Εκεί για τους άσυλους, για τα τρελά μαχράκια. Θα είναι
Ρωμανό. Μέσα στο κοσμά. Μέσα στο κοσμά πάλι για τον Ρωμανό. Ο οποίο θα υποπέσει σε παράβαση γυμνάτων. Φάουλ από τον Βαδάση. Οι Mad Frogs έχουν ξεκινήσει με Μανολόπουλο, Αδαμόπουλο, Βαδάση, Καρφαρό και Σαΐμι. Ρωμανός σε φορμά προς το καλάθι. Θα πάρει το φάουλ ψηλά το Μανολόπουλο. Η μπάλα θα της κάνει το χατήρι, θα καταλήξει μέσα στο καλάθι. 25-30. Ο Ρωμανός Ιωαννίδης. Ιωαννίδης θα πάει στη βολή, Αδαμόπουλος θα μαζέψει. Μανολόπουλος αναλαμβάνει το κατέβασμα. Πέναλτι του έχει το Βούλγαρη. Θα πάρει το σκρίν από το Βαδάση, θα σπάρει 75 μέτρα. Δεν θα το βάλει, ο Βαδάσης θα μαζέψει. Μπάλα, Σαΐνης, τον κεντρικό διάδρομο, την πένα σοφή, 27-30. Πιέσουν οι Μάτρος, μπάλα φαίνει στο κοσμά, πέναντι για τον Ιωαννίδη. Μας, περνάει τον Αδαμόπουλο, ασοχή. Μπάλα για τα πιστόλια. Βούλγαρη στο out, στην επαναφορά για τον Κοσμά. Δεύτερη για δύο, άστοχος, Κοσμά στο επιθετικό rebound και το καλάθι. 27-32. Βαδάση, πάει να βασάρει, χάνει την ισορροπία του, στο rebound ο Ιωαννίδη. Ιωαννίδη, στο lay-up, δεν θα βρει στόχο, Αδαμόπουλος στο πολύ μακρινό rebound, κάτω από τη σέντρα. Πάει να βασάρει στο Βαδάση, ο Ζάσκαρης θα παραλυθεί. Η μπάλα θα παραμείνει για τους γηπεδούχους για 20 δευτερόλεπτα. Κάνει την επαναφορά. Βαδάσης περιμένει, έξω η μπάλα στο Μανολόπουλο. Το σκεφτεί, Καθαρός. Και αυτό το σκέφτεται απέναντι στη ζώνη των πιστολιών. Μανολόπουλος δυναμικά προς τα μέσα με ταμπλό εκτοχή 29-32. Το Γρηγόρης ο Καθαρός ξεκίνησε τους αγώνους, αλλά έφτασε σχετικά εύκολα στην απέναντι ρακέτα. Εκεί πάτησε φρένο, έδωσε στο Μανολόπουλο, ο οποίος έφτασε κάτω από το καλάθι. Το φουκ του δεν ήταν καλό. Το rebound το κοσμάς. Ο Μανολόπουλος θα κάνει και το μια επαφή στον Ιωαννίδη, θα χρεωθεί με φάουλ. Αλλαγή για τους Mad Frogs, έξω Σαΐνης, μέσα με το 8, ο Νεκτάριος ο Βλασαρίδης. Λουανίδη, με τον Παπαγιονισίου για 3, δεν θα βρει στόχο, Βούλγαρης πάει να μαζέψει, μπάλα στα χέρια του Βλασαρίδη. Είναι από το Μανολόπουλο, στέκεται, σπάρει το high post, airball. Αλλαγή για τα πιστόλια, θα περάσει ο Λαδάς αντί του Χάρη του Παπαδιονυσίου.
αλλά και ο Περδικομάτης αντί του Βαδάση για τους Mad Frogs. Ιωαννίδη. Ιωαννίδη. Δάσκαρης, μακριά από το πεδίο δράσης. Βαδάς. Το χώρο του είχε χάνει το φάουλ. Κατοχή αλλάζει χέρια. Και ο Δημήτρης ο Παπαδημησίου περνάει στο παρκέ αντί του Χάρη. Καθαρός, ο σκέφτεται, περνάει προς τα μέσα, Μανουλόπουλος, καταναγκύει στο Βούλγαρης, το πάρει το τρίποντο, το rebound ο Λαβάς. Παπαδημιουργικού για τον Ιωαννίδη, πάλι Παπαδημιουργικού. Ρακέτα, Καθαρός, Περδικομάτης, Αχαμόπουλος, πάρει αυτός για τρεις. Λόγα Χρυσόχο. Και έχουμε ζάμπολ. Άστοχες οι ομάδες εδώ και μερικά λεπτά, δεν έχουμε βρει Σόχο. Αλλαγή, θα περάσει ο Σαΐνης αντί του. Όχι, λάθος ήταν η αλλαγή. Πάμε να παίξουμε στα 14 δευτερόλεπτα για τους Mad Frogs. Την μπάλα στα χέρια του Βλασταρίδη, στον Πασαρό. Πασάρι στον Βλασταρίδη που έχει κόψει με τη ρακέτα. Πολύ ωραία πάσα στον Αδαμόπουλο, δεν θα ευστοχίσει. Στο ριμπάντο ο Ιωαννίδης με το 4. Πιέζουν οι Mad Frogs. Πασάρι για τον Βλασταρίδη με το αριστερό, το κου. Τη μπάλα δεν θα του κάνει τη χάρη. Κατοχή δείχνει ο διαιτητής. Για τους Mad Frogs πρέπει να πάει σε γραμμή ο Ιωαννίδης. Τώρα θα περάσει ο Σαΐνης αντί του Γρηγόρη του Κατσαρού. Κολλημένη στο 29-32. Στις τρίτης περίοδου, Μανολόπουλος, άστοχος, rebound, ποιος, Δημήτρης Παπαδιονυσίου, προωθεί τον Δάσκαρη, ο οποίος φτάνει κάτω από το καλάθι, παφάρει πολύ ωραία στο Λαδά, εκπαθίζει αυτό το κάνει, μαζεύει ο Περδικομάτης. Σαΐνης, Αδαμόπουλος, κοστάρι, κοστάρι από τα 3 μέτρα, άτυχος, rebound ο Βούλγαρης. Κατεβάζει και την μπάλα με λίγο κίνδυνο, με λίγο ρίσκο. Πάρει την επαφή και το φάουλ από τον Γιώργο το Σαΐνη. Αλλάζουν ξυλό οι Mad Frogs. Μπαίνει ο Κοντονίκας αντί του Μανολόπουλου. Και out για επίθεση 17 δευτερολέπτων για τα πιστόλια. Μπάλα φτάνει στον Βούλγαρη με τον Κοντονίκα. Τώρα ο Περδικομάτης, ο Βούλγαρης κάνει ένα κύκλο, βρίσκει χώρο, πηγαίνει από τα δεξιά και ευστοχή, 29-34. Σαΐνης, Περδικομάτης για τον Αδαμόπουλο, μέσα στο καλάθι για τον Κοντονίκα.
πάρει το φάουλ από τον Τάσχαρη, ενώ θα επιστρέψει στο παρκέ ο Κοσμάς αντί του Βούλγαρη. Αριστεροδιάδρομο, θα πασάρει τον Σαΐνη, Αδαμόπουλο για 3, ευστοχή, ασίστ από το 19 το Γιώργο το Σαΐνη, το τρίποντο από τον άλλο Γιώργο, τον Αδαμόπουλο, 32-34. Και Ιωαννίδη, Παδιονυσίου. Πάνω στο Λαδά από τον Περδικομάκη. Από τον Αδαμόπουλο. Και ο Ιωαννίδης θα κατευθυνθεί στη γραμμή της φιλανθρωπίας, ήταν το πέμπτο μαγικό για τα βατράκια. Στο κύριο Ιωαννίδης, 32-35. Τη δεύτερη, αλλά μαζεύει ο Κοσμάς το εξωτερικό. Ιωαννίνη στέκεται, Λαπάς, προσπαθεί να περάσει στον Κοσμά, δεν βρίσκει γωνία πάσας, αλλά βρίσκει στον Τάσκαρη. Ωραία, αυτός έξω για το Λαδά, εκτελεί για 3. Άτυχος Κοσμάς θα αναμαζεύει. Νέο επιθετικό, νέα επίθεση, πάει στο lay-up. Α, δεν είχε στόχο ο Κοσμάς, δεν είχε και ισορροπία. Μάζει στόχο τον Νίκας. Σαΐνης, αστοχή, ο Κοντονίκας μαζεύει το επιθετικό. Και μειώνει στον πόντο 34-35 από τον Κώστα Κοντονίκα. Κλείνει το πρώτο κομμάτι στην επαναφορά. Λαδάς. Λαδάς και τον Παδιονυσίου τον Δημήτρη δεν θα βρει τον στόχο από τα 6.75. Το πρώτο κομμάτι θα μας έξει. Σαΐνης. Αδαμόπουλος, πάλι για το Σαΐνη. Αδαμόπουλος προσκυνείται, βρίσκει χώρο. Θα πέσει πάνω το Λαδά. Θα κερδίσει το φάουλο ο Γιώργος Αδαμόπουλος και θα πάει για 2 βολές. Ή όχι. Όχι, διευθυντής. Ήταν πριν σουτάρει ο Αδαμόπουλος για τα αρχή του Λαδά. Σαΐνη τώρα στην επαναφορά. Σχεδόν με τη λήξη αστοχή στον πάνω τον Τάσκαρη. Προωθείται την μπάλα. Λαδάς. Ρωμανός στον Κοσμά. Ρωμανός Ιωαννίδης στον Κοσμά. Θα αρχίσουν τα πιστόλια. Παίρνει το μάτι. Αμόπλος. Τελευταία επίθεση του τρίτου δεκαλέπτου. Παίρνει το μάτι. Στο πασάρι. Στον Λασαρίδη που δεν θα δισκάψει. 7,5 μέτρα, τέλος τρίτης περίοδου. Ματ Φρόξ 34, Πιστόλια 35, τα λέμε σε λίγο για την τελική ευθεία του αγώνα. Επιστρέψαμε για την τελευταία περίοδο, τα Πιστόλια προηγούνται με την ελάχιστη τιμή, με την ελάχιστη κάνουμε και το λάθος εδώ πέρα, 34-35 μετά από 30 λεπτά
Δύο Παπαδιονυσίου και τον Ιωαννίδη. Παδάσης. Μιχτάρει το Βλασαρίδη, ο οποίος ψάχνει να βρει το αριστερό του. Θα μπερδευτεί, θα χάσει την μπάλα, θα την πάρει ο Βούλγαρης. Θα κατεβάσει, θα πασάρει στον Ιωαννίδη. Θα έρθει το lay-up, θα το χάσει, θα πάρει το rebound. Θα δώσει μια επίθεση για την ομάδα του, Γκάσκαρη. Βούλγαρης από τα 3-4 μέτρα, το φάνει καθαρό. Δεν είδε το Σαΐνι που διευθύνει στον εθνιδιασμό. Σετ επίθεση για τους Μαγκ Φρόξ, ο Μανολόπουλος. Προσποιείται και κάνει βήματα. Ο μπάλα φτάνει στο δεύτερη. Φτάνει στο Παπαδιονυσίου για 3. Έρβολ. Παραμένει το 34-35. Είναι και για τις δύο ομάδες το ξεκίνημα ουσιαστικά της περιόδου. Δεν έχουν παίξει ούτε φιλικό. Είναι το πρώτο της παιχνίδης. Γι' αυτό βλέπουμε έτσι λίγο θετική ανομβρία, θα έλεγα, ειδικά μετά το πρώτο ημίχρονο. Καθαρός, Λαθαρίδης για 3. Μανολόπουλος μαζεύει από κοντά και δίνει το προβάδισμα στους γηπεδούχους. Τυπικά γηπεδούχους για σήμερα, Μάτι Φρόξ. 36-35. Μιχάλης ο Μανολόπουλος που μέχρι πέρυσι αγωνιζόταν με τους Βούλβους και το σπίτι τη μεταγραφή. Ιωαννίδης θα κάνει βήματα. Λαθαρίδης τώρα δοκιμάζει στη θέση του playmaker. Τα πιστόλια θα πάρει για το φάουλ από το Γρηγόριο τον Κατσαρό που σταμάτησε έναν ενδεχόμενο εφνιδιασμό. Ιωαννίδη. Πέναλτι για τον Παπαδιονυσίου, δεν θα το βάλει, θα είναι θα μαζέψει. Κατσαρός. Μανολόπουλος, έκυπτε από 6.55. Ο Παδάσης μαζεύει το εξαιρετικό. Καθαρός. Καθαρός για 2. Έρμπολ. Και έχουμε την αλλαγή για τα πιστόλια. Θα επιστρέψει ο Λαδάς στη θέση του, του Χάρη του Παπαδιονυσίου. Την μπάλα θα φτάσει στον Ιωαννίδη, θα πάρει το φάουλ από τον Βλασαρίδη. Δάσκαλη. Πάει να βρει χώρο, κάνει την τρίπλα, κλέβει ο Βλασαρίδης, καθαρός. Το Σαΐνι, φτάνει στο lay-up, δεν ευστοχή. Την μπάλα από τα χέρια του Λαβά για την νέα κατοχή των Μαντ. Thank you.
φίλου στο Μανολόπουλο, κοστάρει το Βούλγαρη, δεν βρίσκει στόχο, ο Βούλγαρης μαζεύει. Ο Μανολόπουλος πήγε να διεκδικήσει την μπάλα και υπέπεσε σε φάουλ. Το κέρδισε ο Βούλγαρης. Ο Βούλγαρης ο οποίος είναι αρκετά γρήγορος, παρότι παίζει ξυλός, παίζει κοντός, είναι όλα round. Γρήγορος και κινητικός. Βούλγαρης εδώ, πέφτει πάνω στο βαζάς, κάνει την ισορροπία του, δεν βρίσκει στόχο. Καρός πήρε το rebound, φτάνει στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Σαΐνης, Λαχαρίδης για τρεις, άστοχος, το rebound το Ιωαννίδης. Ο οποίος πατάει φρένο, μπάλα στο Βούλγαρη, εκεί στα 6.75. Airball. Επιστρέψει ο Κοσμάς αντί του Δημήτρη του Παπαδιονυσίου για τα πιστεύω. Μόλις ένα καλάθι αυτά τα πρώτα λεπτά της τελευταίας περίοδου υποδηλώνει έτσι και την ανεθιμότητα των ομάδων. Εδώ να το εύκολο λάθος του Κατσαρού, Πάσαρο Σαΐνης, του φύγει μπάλα στα χέρια. Υποδηλώνει, έλεγα πριν, την ανεθιμότητα των ομάδων. Είναι το πρώτο του παιχνίδι για τους παιχνών που μας έρχεται. Ιωαννίδης εδώ θα πάρει τον Τζάσκαρη και θα πάρει το φάουλ από τον Κατσαρό. Επιστροφή στο παιχνίδι του Κοντονίκα αντί του Βαδάση, αλλάζει το σέντερ η περίπτωση. Πετάει την μπάλα λίγο άτσαλα, η μπάλα φτάνει σε αυτόν και καιρός. Χάνει και το δεύτερο, Βούλγαρη έχει υποπίεση από εκεί. Ο Κοσμάς μαζεύει, έρχεται τον Ιωαννίδη. Δάσκαρης, τελειώνει ο χρόνος, πετάει την μπάλα. Πάει άτσαλος, αλλά πάλι μαζεύει. Πασάρει στο Λαδά, ο οποίος ήταν αρκετή ώρα κάτω από το καλάθι. Παράβαση 3 δευτερολέπτων. Και νέα κατοχή για τα Βατράχια. Για την αλλαγή θα ξεκουραστεί λίγο ο Γιώργος Σαΐνης, θα περάσει στο παρκέ ο άλλος Γιώργος, ο πρόεδρος, ο Αδαμόπουλος. Κατσαρός για τον Λαχαρίδη, ψάχνει πάντα τα αριστερά του χέρι. Κατσαρός, στέκεται, ζητάρει από μακριά, άσοχος, στο rebound ο Ντάσκαρης. Ιωαννίδης για τον Κοσμά, θα πάρει το φάουλο από τον Αδαμόπουλο. Ήταν το πέμπτο ομαδικό αυτό για τους Smart Frogs. Ο Κοσμάς, ο Κρίσανθος, ο Κοσμάς θα πάρει στις ελεύθερες βολές. Έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει και να πετύχει τον πρώτο πόντο της ομάδας του σε αυτή την τέταρτη περίοδο. Ναι, ισοφαρίζει ο Κοσμάς. Σοπαλία λοιπόν, 36-36, ο Μανολόπουλος θα χαρίσει το rebound, προωθεί την μπάλα. Στέκεται, πάρει για τον Κατσαρό. Δεν μπερδεύεται αυτός, ο Αδαμόπουλος. Κάνει το πάσιμο. Θα πέσει πάνω από λίγο άτσαλα ο Βούλγαρης. Όχι, ο Κοσμάς ήταν που έπεσε πάνω του. Θα χρεωθεί με το τέταρτο του φάουλ. Ένα φάουλ που οδηγεί τον Γιώργο τον Αδαμόπουλο στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Όπου και θα στοχίσει 36-37. Τέσσερα και 20 για τη λήψη του παιχνιδιού και όλα κρέμονται σε μια κλωστή. Μανολόπουλος μαζεύει το επιθετικό, στέκεται, δεν σουτάρει. Λαχαρίδης. Σουτάρει αυτός από μακριά, άστοχος στο rebound, όχι, η μπάλα φτάνει στον Αδαμόπουλο. Πάει πάνω στον Ντάσκαρη και δεν βρίσκει στόχο. Κοσμάς κρατάει τον έλεγχο της μπάλας, πάρει στον Ιωαννίδη. Ιωαννίδη για τρεις.
Frog. Πάμε για φινάλε του προμηνύου Thriller. Δύο ομάδες στην απόλυτη ισορροπία. Μανολόπουλος πολύ ωραία προσποιείται. Βρίσκει γερό πάτημα και θα πάρει το φάουλ. Θα πάει με τη σειρά του για δύο βολές. Για την λήξη, ο Mad Frogs προηγούνται με 3-39-36. Ιωαννίδης, Λάσκαρης Ιωαννίδης. Με τον Κοσμά, δεν περνάει πάρα για τον Κάσκαρη, φτάνει όμως τον Ιωαννίδη, κλείνεται αυτός. Κοσμά, λίγη ο χρόνος επίθεση, 4, Λάσκαρης, αυτό το αποχαϊκός. Αδαμόπουλος προσποιείται, ταυλό 41-36. Αλλά θα πάρει τουλάχιστον το φάουλ από το Μανολόπουλο, ο οποίος θα μισθοπέσει στο τέταρτο το φάουλ. Το φάουλ που θα οδηγήσει τον Κοσμά στις ελεύθερες βόλες 41-37. Εύστοχος και στη δεύτερη, στη τρίτη διαφορά 41-38 και time out. Επιστροφή λίγο. 41-38 μετά το time out των Mad Frogs. Πάμε στο τελευταίο δίλεπτο, σιγά σιγά. Εδώ ο καθαρός θα πάρει το foul, έκανε τον πάσιμο. Έπιασε πάνω του ο Ντάσκαρης και ο καθαρός θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Γκόρις Κατσάρος. Βρίσκεται και αυτός με τη σειρά του στόχο, 42-38. Σε απόσταση 2 κατοχών πλέον τα πιστόλια. Κάνει τη δεύτερη ο Κατσάρος. Βούλκαρης μαζεύει και τρέχει και σκύνεται, αλλά ο Κατσάρος τον προλαβαίνει, κλέβει. Αλλάζει την μπάλα με τον Κοντονίκα, Βλασαρίδης. Αδαμόπουλος κρατάει. Κοντονίκας περιμένει μια πάσα εκεί στο κέντρο της ρακέτας. Μανολόπουλος όμως κρατάει την μπάλα, πάει σε μια προσπάθεια στροφή rebound. Το Τζάσκαρη βιάζεται αυτός με τη σειρά του, θα πάρει το φάουλ από τον Αδαμόπουλο και θα πάμε στις βολές. Γιώργος Τζάσκαρης που καλείται να εστροφήσει και να μειώσει τους δύο για τα πισόλια. Για να δούμε. Κάνει την πρώτη Ντάσκαρη. Η διαφορά παραμένει στους 4. Έχει και άλλη μία. Βάζει τη δεύτερη 42-39. Που έχουν και την επίθεση, Κατσαρός. Πάρει το φάουλ.
τον Παπαδιονυσίου. Ήταν το τέταρτο ομαδικό, άρα η μπάλα θα είναι πλάγια για τους Smart Frogs μετά από το time out. 1-33 για τη λήξη, στο συν 4 η Smart Frogs, 42-38 με 14 για την επίθεση του, η οποία πάει στράφη, το λάθος του Κατσαρού. Και η μπάλα για τα Πιστόλια που έχουν άλλη μια ευκαιρία να μειώσουν. Ιωαννίδης περνάει για το προσμά. Δάσκαρη. Κούταρη. Κούταρης περνάει εφορμά. Προσπαθεί να ματάξει το προσμά. Πολύ καλό το πλέψιμο στον Πλασαρίδη που πετάχτηκε, μάζεψε την μπάλα και πήρε την κατοχή. Ένα πολύ καθοριστικό κλέψιμο, καθώς η διαφορά παραμένει στο συν 4. Κατσαρός περνάει από τον Γιονίκα. Ο Ιωαννίδης θα κάνει την τρίπλα και θα πάρει το φάουλ από τον Πλασαρίδη. Διαμαρτύρονται τα Πιστόλια για αντιαθλητικό. Έχουμε δύο βολές για τον Ιωαννίδη. Για την λήξη με λιγότερο από λεπτό, 53 δευτερόλεπτα. Ιωαννίδης εξοχή, 42-39. Όχι, 42-40. 42-41 στον πόντο και έχουμε αλλαγή. Θα περάσει ο Λαβάς αντί του Ντάσκαρη να πιέσει λίγο τα Πιστόλια. Μανολόπουλος για τον Πλασαρίδη. Βλέπει, αλλά κάνει αμέσως βήματα ο Παπαδιονυσίου. Θα κλέψει, αλλά θα κάνει εκεί ένα άτσαλο πάτημα μετά το κλέψιμο. Η μπάλα θα πάει στους Smart Frogs. Στον πόντο το παιχνίδι, 42-41. Μανολόπουλος για 14 δευτερόλεπτα. Μανολόπουλος πάει προς το καλάθι, θα πάρει το φάουλ από τον. Από τον Λαβά, δύο βολές για το Μιχάλη το Μανολόπουλο. Ο Λαβά θα κάνει το τέταρτο φάουλ. Μανολόπουλος, 43-41. 35 δευτερόλεπτα, 44-41 και έχουμε αλλαγή. Αλλάζουν οι Παπαδιονυσίου, βγαίνει ο Δημήτρης, μπαίνει ο Χάρης. Ένα δευτερόλεπτο για τη λήξη. Για να δούμε το Μανολόπουλο. Βάζει τη δεύτερη, 45-41. Βούλγαρη. Παπαδιονυσίου για 3 σέρβολ. Κατσαρός μαζεύει κάτω εδώ. Τελειώνει το παιχνίδι. Βλασαρίδης δεν μπορούν να το πιάσουν. Κρατάει η Παπαδιονυσίου.
φάουλ στον Μανολόπουλο, ο οποίος θα σφέρει δύο βολές και κάπου εδώ θα τελειώσει το παιχνίδι. 4,5 δευτερόλεπτα στο συν 4, Μάντφρογκ 45, Πιστόλια 41. Βάζει την πρώτη ο Μανολόπουλος, 46-41. Μπήκε πιο γρήγορα μέσα ο ίδιος να διεκδικήσει το rebound. Τα Πιστόλια θα κάνουν μια τελευταία με τον Παπαδιονυσίου, θα σας φέρει από μακριά. Τελικό σκορ 46-41, καλό σας βράδυ.